Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Καλά μου πνευματικά παιδιά, σήμερα θα εξετάσουμε μέσα από τον νέο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα εξετάσουμε το βίο του ενεγείς πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως. Είναι ο Άγιος του περασμένου αιώνα, αλλά και ο αγαπημένος Άγιος του νυν αιώνα, μαζί με τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και όλους τους νεωτέρους Αγίους μας. Θα εξετάσουμε γιατί είναι ένας πονεμένος Άγιος. Γιορτάζει αυτές τις ημέρες και θα τον τιμήσουμε. Φέρω δε το όνομά του και οφείλω και εγώ να τιμώ τον Άγιο Νεκτάριο και να μιμούμε τη ζωή του. Ας δούμε λοιπόν σύντομα όσο μπορούμε τη ζωή του Αγίου που έδειξε τεράστια υπομονή στον πόλεμο που δέχτηκε μέσα από το χώρο της Εκκλησίας, διότι ο Άγιος από τη στιγμή που έγινε επίσκοπος δέχτηκε τρομερές και μεγάλες συκοφαντίες από συναδέλφους κληρικούς που, όπως θα ακούσουμε, τον ανάγκασαν να φύγει από την Αίγυπτο και να φτάσει στην Αθήνα, να φτάσει στην Εύβοια, να φτάσει στην Βιωτία, να φτάσει στη Φθιώτιδα, να φτάσει στη Φωκίδα, αλλά παντού διωκόμενος, υβριζόμενος, συκοφαντούμενος. Όχι λίγες φορές κάποιοι εκ των πιστών του φώναξαν εν ώρα λειτουργίας ότι είναι ανάξιος να πιάνει στα χέρια του τα Άγια. Και ο Άγιος έφευγε και αναχωρούσε με σκυμμένο το κεφάλι μέσα από τους ιερούς ναούς. Μια ζωή μαρτυρική, μια ζωή μες στη φτώχεια. Κι όμως υπέμενε. Υπέμενε τις συκοφαντίες. Δεν ανταπέδωσε. Δεν κατηγόρησε. Δεν κυνήγησε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Δεν εζήτησε τη δικαιοσύνη παρά μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Παράδειγμα όταν και εμείς πολεμούμεθα, συκοφαντούμεθα, διωκόμεθα, υβριζόμεθα. Μιμήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Το ίδιο αδελφοί μου να κάνουμε κι εμείς. Πόσοι από εμάς έχουμε υποστεί συκοφαντίες? Πόσοι από εσάς έχετε υποστεί συκοφαντίες? Πόσες φορές σας αδίκησαν, σας έβλαψαν μέσα στην ίδια σας την οικογένεια, το σόι, τα αδέλφια, οι γονείς σας, τα πεθερικά σας? Όπως ο Άγιος έδειξε ανεξικακία, αγάπη, υπομονή και συγχωρητικότητα, το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Και αυτό έγινε η αιτία, το ότι τα υπέμεινε αγόγγιστα, χωρίς να πει γιατί Θεέ μου, τι έχω κάνει Θεέ μου και υποφέρω όλα αυτά. Μέχρι και πείνα και φτώχεια πέρασε. Και όλα τα υπέμενε. Αυτό ακριβώς είναι το παράδειγμα για εμάς, τους σημερινούς χριστιανούς και κληρικούς, να μιμηθούμε τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου που γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1846 στη Σιλιβρία στη Θράκη, την Ανατολική Θράκη που όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα ευρίσκεται στην Τουρκία. Από γονείς φτωχούς αλλά ευσεβείς γονείς, από γονείς που του διάβαζαν το συναξάρι από όταν ήταν μικρό, που του διάβαζαν την Καινή Διαθήκη καθημερινά, που του διάβαζαν το ψαλτήρι, και γι' αυτό όταν η μητέρα του έλεγε το «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», τον 50ο ψαλμό, και έφτανε στο σημείο «Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι», έλεγε ο μικρός Αναστάσιος Κεφαλάς, έτσι ήταν το βαπτιστικό του όνομα και το επίθετο Κεφαλάς, έλεγε ότι «Χριστέ μου, αξίωσέ με κι εγώ να διδάξω τα σοδού σου σε όλο τον κόσμο και να επιστρέψει σε σένα όλος ο κόσμος». Και τον αξίωσε ο Θεός να διδάξει. Αφού έμαθε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του, μετά οι γονείς του τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί εργαζόταν σκληρά. Θα μπορούσε κανείς να μάθει πάρα πολλά για τον Άγιο Νεκτάριο από αυτό το βιβλίο, τα οποία σας το συνιστώ όλου μας, σε όλους σας, να το προμηθευτείτε. Είναι του κυρίου Χονδρόπουλου, ο Άγιος του αιώνα μας. Ένα βιβλίο που από τη στιγμή που το διάβαζα από την πρώτη σελίδα, τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα. Κανένας από εσάς, αδελφοί μου,
που δεν το έχει δεν πρέπει να το χάσει και να μην το πάρει. Θα παρακαλούσα λοιπόν να το προμηθευτείτε όλοι σας αυτό το βιβλίο. Θα μάθετε με κάθε λεπτομέρεια το τι τράβηξε στην Κωνσταντινούπολη, τι τράβηξε στη Θράκη, το τι τράβηξε για να σπουδάσει ο Άγιος. Μπορείτε να το βρείτε το βιβλίο μας στο e-shop, στο ηλεκτρονικό κατάστημα, το κελάρι της Μονής. Από εκεί θα το προμηθευτείτε. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, αδελφοί μου, με κάθε λεπτομέρεια. Εγώ περιληπτικά σας τα λέω τώρα μέσα από το συναξάρι της Μονής. Πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, εκεί εργαζόταν σε ένα τσαγκαράδικο, έκανε, αδελφοί μου, ιεραποστολή από εκεί και αργότερα έφυγε για Τυχείο, όπου έγινε δημοδιδάσκαλος. Δεν απέκρυβε σε κανέναν τον πόθο του ότι θέλει να γίνει μοναχός. Και εκεί επήγε και έγινε μοναχός στη Μονή, στο μοναστήρι της Νέας Μονής. Εκεί στις 7 Νοεμβρίου 1876 έγινε μοναχός, ρασοφόρος και έλαβε το όνομα Λάζαρος. Και αργότερα όταν χειροτονήθηκε, τότε πήρε το όνομα Νεκτάριος. Άρα ο Άγιος πήρε 3 ονόματα. Το Αναστάσιος με το βαπτιστικό του όνομα, με την πρώτη μοναχική κουρά, τη ρασοφορία εις μοναχών Λάζαρος, και όταν έγινε διάκονος του ξανά άλλαξε το όνομα ο Μητροπολίτης και τον ονόμασε Νεκτάριο, που πήρε το όνομα του Αγίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Νεκταρίου. Εκεί ήτανε πράος και τον βοήθησε πάρα πολύ να σπουδάσει ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας Σοφρόνιος και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή, όπου μετά τον πήρε πλησίον του στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, στο Πατριαρχείο, και τον χειροτώνησε ο Πατριάρχης Σοφρόνιο πρεσβύτερο και αργότερα τον έκανε και Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Ήταν μια παλιά επισκοπή που αντιστοιχεί σήμερα στην Άνω Λιβύη. Ήταν ιεροκήρυκας επίσης και γραμματέας του Πατριαρχείου και διετέλεσε και Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την οποία και αγιογράφησε. Παρόλα όμως τα αξιώματα του Αγίου Νεκταρίου που πήρε, δεν έχασε την ταπεινότητά του, την απλότητά του. Παρέμεινε ο ίδιος. Όμως δεν άργησαν διάφοροι επίσκοποι του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και κληρικοί, βλέποντας την αγάπη του πιστού λαού που έτρεχε στα κηρύγματά του, την αγάπη του λαού που έτρεχε κοντά του να εξομολογηθεί, την αγάπη του λαού στις θείες λειτουργίες που όπου πήγαινε γέμιζαν οι ναοί. Αυτό έφερε το φθόνο και τη ζήλια στους άλλους επισκόπους της εποχής εκείνης και στους ιερείς, και αρχίνησαν να τον κατηγορούν και να τον συκοφαντούν με πρώτη αρχική συκοφαντία ότι υποσκάπτει τον Πατριάρχη που τον έκανε επίσκοπο για να του πάρει τον πατριαρχικό θρόνο μόλις πεθάνει. Και δυστυχώς ο Πατριάρχης από τους αυλικούς του επηρεάστηκε και ζήτησε να απομακρυνθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και του έδωσε απολυτήριο. Και ενώ το απολυτήριο του έγραψε μέσα ότι φεύγει διαλόγους υγείας, διαδώσαν παντού συκοφαντίες εναντίον του ότι ήθελε να ρίξει τον Πατριάρχη από το θρόνο και ότι ο Άγιος ήταν ομοφιλόφιλος. Έτσι με αυτές τις ρετσινιές έφτασε ο Άγιος στην Αθήνα, μην γνωρίζοντας πού να καταφύγει και πού να πάει. Και εδώ φτάσαν πιο γρήγορα οι συκοφαντίες πριν έρθει το καράβι από την Αλεξάνδρεια, πριν φτάσει στην Αθήνα, στον Πειραιά, ήδη είχαν φτάσει οι συκοφαντίες. Και γι' αυτό δεν ήταν τόσο καλοδεχούμενος ο Άγιος. Πέρασε πάρα πολλά φτώχεια και δυστυχία, διότι δεν είχε που να λειτουργήσει, δεν είχε που να πάει, δεν είχε που να μείνει, μισθό δεν είχε, δεν ήξερε πώς θα επιβιώσει. Του επέτρεψαν, έκανε κάποια μυστήρια και από εκεί έβγαζε κάποια ολίγα χρήματα. Καταλαβαίνετε, δεινοπαθούσε ένας ολόκληρος Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Τελικά διορίστηκε ιεροκήρυκας και περιόδευε την Εύβοια, περιόδευε όπως σας είπα τη Φωκίδα, περιόδευε την Φθιώτιδα. Αλλά όμως οι συκοφαντίες έτρεχαν
και όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, δέχτηκε πάρα πολλές φορές τον κόσμο να του φωνάζει ανάξιος και να τον απομακρύνει. Όμως όταν έμαθαν την αλήθεια ότι από πίσω από τις συκοφαντίες αυτές κρυβόντουσαν ιερείς και αρχιερείς του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και των Αθηνών, τότε ο λαός εξεμάνει και εστράφει εναντίον εκείνων και έγινε υπερασπιστής του Αγίου Νεκταρίου. Και ο Άγιος Νεκτάριος, αργότερα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον έβαλε διευθυντή στη Ριζάριο Σχολή. Εκεί έβγαλε Αγίους μαθητές, όπως είναι ο Όσιος Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου, ο Ζερβάκος, όπως είναι πάρα πολύ ο Άγιος της Καλύμνου, ο Άγιος Σάβας και ούτω καθεξής, διότι πραγματικά καλλιέργησε τις ψυχές των ριζαριτών, των μαθητών, για να ποθούν την αγιότητα, όπως έχουμε γράψει και σε αυτό εμείς το βιβλίο «Ποθώ την αγιότητα». Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά που εργαζόταν και καλλιεργούσε ο Άγιος, πάλι δεχόταν τον πόλεμο, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή παρετήθηκε και εγκατέλειψε την Αθήνα γύρω στο 1904-1907 και μερικές μαθήτριες που ερχόντουσαν στα κηρύγματά του, του ζήτησαν να κάνουν ένα μοναστήρι. Και εκεί πήγε και έκτισε το ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος που όλοι γνωρίζουμε σήμερα σαν Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Έγινα. Το μοναστήρι δεν είναι του Αγίου Νεκταρίου, το όνομά του είναι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έμενε εκεί ο Άγιος Νεκτάριος και σήμερα μετονομάστηκε στη Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Εκεί για τις μοναχές του έζησε μαζί τους, άλλες συκοφαντίες δέχτηκε εκεί, ότι ο Άγιος είναι γυναικάς, ότι έχει σχέση με τις καλόγριες, ότι πνίγει τα παιδιά που κάνουν τα μούλικα μέσα στο πηγάδι της Μονής. Επενέβηκε ο εισαγγελέας, οι εφημερίδες να γράφουν η μία πίσω από την άλλη εναντίον του, ο εισαγγελέας πήγε για να κρίσεις, έγιναν πολλά σοβαρά πράγματα και ο Άγιος πάντοτε ύψωνε το χέρι του και έλεγε «Ξέρει ο Θεός, εκείνος ξέρει ότι είμαι αθώος». Ο Άγιος αρρώστησε αργότερα από προστάτη, νοσηλεύτηκε στο Αρετέιο νοσοκομείο περίπου για 50 ημέρες και αφού προσκύνησε πρώτα την Παναγία τη Χρυσολεόντισσα, τη θαυματουργό εικόνα στην Έγινα που είναι λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από το δικό του το μοναστήρι, για τελευταία φορά παρακάλεσε την Παναγία και γυρίζοντας είπε στις μοναχές του ότι έφτασε η ώρα για να φύγει για τα ουράνια. Έτσι πράγματι 50 ημέρες μέσα στο Αρετέιον από προστάτη ο Άγιος αναχωρεί από τούτον τον κόσμο. Ευωδίασε ο τόπος την ώρα που εκοιμήθη ο Άγιος και το πρώτο θαύμα ήταν ότι όταν τον ξεντήσαν το ράσο που του βγάλαν και το ακουμπήσαν δίπλα κάποιος που ήταν βαριά άρρωστος, αμέσως θεραπεύτηκε. Διαδόθηκε παντού η φήμη ενός νέου Αγίου και ήταν η ημέρα των Αγίων Ταξιαρχών. Οι Άγιοι Άγγελοι ήρθαν και πήραν την Αγία του μαρτυρική από διωγμούς και από συκοφαντίες και από πόσα πέρασε για να την μεταπάρουν και να την πάνε στον Κύριο. Ο Άγιος ήρθαν πήραν το σώμα του οι αδελφές να το μεταφέρουν στην Έγινα. Δυστυχώς όμως όταν έφτασε στον Πειραιά, εκεί ο ιερός ναός που έπρεπε να τοποθετηθεί μέσα δεν άνοιξε την πόρτα του, την έκλεισαν αντίθετα την πόρτα, έτσι οι χριστιανοί και οι μοναχές τοποθέτησαν το φέρετρο μπροστά από την πόρτα του ναού. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε την εικόνα του Αγίου μέσα στο φέρετρο, προσέξτε το από πίσω, υπάρχει η πόρτα του ιερού ναού που με εντολή του τότε επισκόπου είχε κλείσει, διότι ο Άγιος δεν ήταν αγαπητός, διότι πολλοί εκ των αρχιερέων οι οποίοι διέδιδαν οι ίδιοι τις συκοφαντίες εις βάρος του Ιεράρχου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως ήταν οι ίδιοι και γι' αυτό δεν πήγαν και κανένας επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος δεν πήγαν στην κηδεία του. Με αποτέλεσμα, επί εποχής Μακαριστού Χριστόδουλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Μακαριστός Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής ο Πέτρος ήρθε στα γόνατα μαζί με όλη την ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος μαζί με τους ιεράρχες και ζήτησαν γονατιστή συγνώμη μπροστά στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου για όσα του είχαν καταμαρτυρήσει οι παλαιότεροι
προκάτοχή τους. Διότι έφυγε συκοφαντημένος και καταστεναχωρημένος ο Άγιος. Χαιρόταν η ψυχή του διότι διωκόταν για τον Χριστό, διότι τον πολεμούσαν για τον Χριστό. Όμως δεν χάρηκε ανθρωπίνως, θα λέγαμε, την αρχιερατεία του. Ένας ασκητικός ιεράρχης, ένας ιεράρχης θαυματουργός, που όπως αναφέρεται είχε εξαπλωθεί η φήμη του πριν κοιμηθεί στην Αίγινα, και όπως γράφει ο συναξαριστής, ότι όταν ο κόσμος έμαθε το ποια ήταν η ζωή του Αγίου, έτρεχαν για τη φήμη, λέει, των αρετών του και των χαρισμάτων και των θαυμάτων που έκανε εν ζωή ο Άγιος Νεκτάριος, ξαπλώθηκε παντού. Και έτσι έτρεχαν οι πιστοί προς αυτόν, όπως έλκεται το μέταλλο από το μαγνήτη. Πλήθος κόσμου έτρεχε στην Αίγινα για να σταυρωθεί και να θεραπευθεί από τα χέρια του Αγίου Νεκταρίου. Λαϊκοί, μοναχοί, μοναχές εθεραπεύοντο από τις ασθένειές τους όταν προσήρχοντο και τους εσταύρωνε ο Άγιος Νεκτάριος. Μάλιστα προσευχήθηκε και έφερε στο νησί βροχή μετά από μεγάλη ξηρασία. Ήταν τα πάντα της πάση δυνάμενος, έδινε όλη του τη ζωή για τον Χριστό και τους ανθρώπους. Είπαμε, κοιμήθηκε την ημέρα των ταξιαρχών και έκτοτε εορτάζεται την επόμενη ημέρα, μετέφερε η Εκκλησία στις 9 Νοεμβρίου, για να μην έχουμε τη μονή την εορτή των ταξιαρχών μαζί με του Αγίου Νεκταρίου. Το 1961 ανακηρύχθηκε και επισήμως Άγιος, ενώ ήδη είχαν κυκλοφορήσει εικόνες του, ήδη χτιζόντουσαν ναοί στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου και ο κόσμος έτρεχε και προσκυνούσε τον Άγιο πολύ πιο πριν ανακηρυχθεί Άγιος. Τα θαύματα του ήταν τόσο πολλά που αναγκάστηκε η Εκκλησία σύντομα να, μέσα σε 40 χρόνια, να τον ανακηρύξει Άγιο. Και μέχρι σήμερα ο τάφος του είναι πηγή ιαμάτων. Εμείς φέρουμε το όνομά του, τιμούμε το όνομά του και προς τιμήν του Αγίου χτίσαμε, όπως όλοι γνωρίζετε, το γυναικείο μοναστήρι εδώ στο Τρίκορφο Φωκίδος, επωνόματι του Αγίου Νεκταρίου, όπου υπάρχει τεμάχιο ιερολειψάνο του και άλλα τιμαλφή του Αγίου προσωπικά του ήδη, τα οποία όμως θα παρακολουθήσετε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά από αυτό το βίο του Αγίου μας. Αδελφοί μου, εύχομαι η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Ευχαριστώ που ακούσατε και αυτό το βιντεάκι. Θα παρακαλούσα να μην ξεχάσετε, να προμηθευτείτε, θα αλλάξει η ζωή σας και θα αγαπήσετε τόσο τον Άγιο. Και θα με θυμηθείτε το πόσα δάκρυα μετανοίας, συντριβής και πόνου θα νιώσετε διαβάζοντας το βιβλίο αυτό που θα το βρείτε στο κελάρι της Μονής. Ευχαριστώ την αγάπη σας για ό,τι κάνετε σε εμάς. Ευχαριστώ όλους εσάς που θα μου στείλετε έτη πολλά και ευλογημένα για την ονομαστική μου εορτή που τιμώ τον Άγιο Νεκτάριο. Διότι δεν τιμώ τον εαυτό μου, τον Άγιο Νεκτάριο εορτάζουμε και τιμούμε. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα μπορέσετε να έρθετε λόγω των καταστάσεων που επικρατούν. Όμως θέλω να με έχετε στις προσευχές σας, όπως έχω και εγώ εσάς στις δικές μου προσευχές. Να είστε ευλογημένοι, χρόνια πολλά ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντοτε μαζί μας και να μας αναμένει στη Βασιλεία του Θεού, να μας υποδεχτεί. Αμήν. Χαίρετε.